Είναι ιδιαίτερη χαρά και ιδιαίτερη τιμή για μας να καλωσορίζουμε το Παγκόσμιο Συνέδριο των Σαρακατσανέων εδώ στην έδρα της Περιφερειακής Στερεάς Ελλάδος, στη Λαμία, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεότητας. Για μας είναι μια εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία και θα θέλαμε βεβαίως να δώσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσανέων για την πρωτοβουλία, αλλά και για το πλούσιο έργο που έχει επιδείξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε μια ευκαιρία σε αυτή την τόσο σκοτεινή και ζωφερή εποχή να τιμήσουμε την παράδοσή μας, να θυμηθούμε το είναι μας και όλοι μαζί να ανταμώσουμε και να αποδείξουμε για άλλη μια φορά ότι δεν έχουμε μόνο παρελθόν και παρόν, αλλά πάνω απ' όλα έχουμε ένα μέλλον. Ένα μέλλον με βαθιές ρίζες που κανείς δεν μπορεί να ταρπουνήσει. Είναι ιδιαίτερη χαρά και η τιμή που νιώθουμε και ως Δήμος Λαμιαίων για την συνδιοργάνωση του τρίτου Παγκόσμιου Επιστημονικού Συνεδρίου που γίνεται για τους Σαρακατσανέους. Και βέβαια αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στην Πανελλήνια Ομοσπονδία των Συλλόγων των Σαρακατσανέων, γιατί όλα αυτά τα χρόνια προβάλλει τα ήθη, τα έθιμα και τον πολιτισμό των Σαρακατσανέων. Αυτό το ξεχωριστό επιστημονικό συνέδριο παγκόσμιας εμβέλειας που γίνεται στον τόπο μας και στο Δήμο της Λαμίας έχει να κάνει με την ανάδειξη και της τοπικής μας παράδοσης, γιατί οι Σαρακατσανέοι είναι κομμάτι της τοπικής μας κοινωνίας και του Δήμου μας. Και βεβαίως θα αυξήσει την επισκεψιμότητα στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή. Και θα προβάλλει μέσα από τα λαογραφικά στοιχεία τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα, καθώς επίσης και την πλούσια συνεισφορά των Σαρακατσανέων στη συνέχεια του ελληνισμού και στην συμμετοχή τους στους εθνικούς αγώνες. Είναι λοιπόν ιδιαίτερη χαρά και τιμή όλων μας. Θα παρακολουθήσουμε με ιδιαίτερη προσοχή για να έχουμε και την επιστημονική προσέγγιση στην αρχαιοελληνική αυτή φυλή και στην συνέχεια του ελληνισμού. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Συλλόγων των Σαρακατσανέων για την πολύχρονη προσφορά της και επίσης να ευχαριστήσουμε και τους δημότες μας, τους πολλούς δημότες Σαρακατσανέους που έχουμε για την προσφορά στον τόπο και στο Δήμο μας. Και αυτό, κύριε Πρόεδρε, δεν έχει να κάνει και με την δική μου από τη μια πλευρά σαρακατσανέικη καταγωγή, αλλά με την πραγματική τους προσφορά στα δρόμενα τα τοπικά. Εμείς μαθαίνοντας ότι θα γίνει αυτό το συνέδριο και θαυμάζοντας και αγαπώντας τους Σαρακατσάνους, την αρχαία αυτή αρχαία ελληνική φυλή, ζητήσαμε μερίδιο της δόξας και της τιμής. Και είδαμε ότι ο φίλος μου ο Νίκος και ο Πρόεδρος, με περίσσια έτσι γενναιοδορία και μεγαλοψυχία, μας είπανε ναι, βεβαίως. Και τους ευχαριστώ δημοσίως. Αναλάβαμε λοιπόν ένα κομμάτι να μιλήσουμε για τη Σαρακατσάνα μάνα, για τη Σαρακατσάνα γυναίκα, σε μια τόσο σκληρή ζωή, σε μια πατριαρχική οικογένεια, το ρόλο της μητέρας, και θα προσπαθήσουν αυτοί που θα μιλήσουν και θα ξέρουν καλύτερα, να αναδείξουν το ρόλο της μητέρας και της γυναίκας στην Σαρακατσάνικη οικογένεια. Θα τελειώσω ευχαριστώντας ξανά τον Δήμαρχο της Λαμίας για την τιμή που μας έκανε να πάρουμε κι εμείς λίγη Σαρακατσάνικη δόξα και τιμή, τον Πρόεδρο, τον κύριο Τασούλα, τον Πρόεδρο των Σαρακατσάνων της Θεότητας, το Σαρακατσάνο Αντιπεριφερειάρχη μας που μας βοηθάει. Δεν είναι τυχαία που εδώ είσαι όλοι Σαρακατσάνοι εδώ, κάτι λέει αυτό, έτσι. Μισή και ολόκληρη Σαρακατσάνη. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως έναν άνθρωπο, έναν Σαρακατσάνο που διατέλεσε για πολλά χρόνια πρόεδρος των Σαρακατσάνων στη Θεότητα και ο οποίος έχει αναλάβει κάτω στη στυλίδα να κάνει αυτά που θα ελπίζουμε να τα καταφέρουμε, να φανούμε αντάξει των περιστάσεων, τον κύριο Νότατο Ζαρογιάννη. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Εκπροσωπώντας την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσάνων, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας κάνετε την τιμή σήμερα να είστε εδώ σε αυτήν την συνέντευξη τύπου, που σκοπό και στόχο έχει να αναδείξει ένα συνέδριο το οποίο είναι πραγματικά επιστημονικό, είναι διεθνές, είναι παγκόσμιο
και είναι κάτι το οποίο οι Σαρακατσάνοι από όλο τον κόσμο το περιμένουν. Ως Ομοσπονδία που ιδρυθήκαμε το 1981, είναι μόλις το τρίτο συνέδριο. Το πρώτο έγινε το 1996 στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα, το δεύτερο έγινε το 2006 στη Θεσσαλονίκη και αποφασίστηκε το τρίτο συνέδριο να γίνει στην πόλη της Λαμίας. Φυσικά, αυτή η επιλογή μας δικαίωσε πλήρως. Από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε στη Λαμία πριν από 1,5-2 χρόνια, βρήκαμε μια ανοιχτή αγκαλιά, μια πολύ θετική διάθεση από όλους τους εμπλεκόμενους. Την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και τον κύριο Μπακογιάννη, τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Καραΐσκο, τον Δήμαρχο τον κύριο Σταυρογιάννη και φυσικά έναν φίλο των Σαρακατσάνων, τον Αποστόλη τον Κλέτσο, από το Δήμο Στυλίδας. Διοργανώσαμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο ένα παγκόσμιο συνέδριο. Κάναμε την επιστημονική μας επιτροπή, βγάλαμε διακήρυξη, έχουμε πάρα πολλές εισηγήσεις, επιστημονικές εισηγήσεις. Το συνέδριο είναι τριήμερο. Παρασκευή βράδυ, όπως σας είπε ο κύριος Δήμαρχος, έχουμε μια εξαιρετική εκδήλωση στο Δήμο Στυλίδος, 6 το απόγευμα, στο Πάρκο του Λαού, με δύο φανταστικούς ομιλητές, τον κύριο Καψάλη Γεώργιο Πρίτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την κυρία Βρέλη, κόρη του κυρίου Βρέλη που έχει κάνει το μουσείο με τα γέρνια ομοιώματα, που θα αναφερθούν σε Σαρακατσάνα γυναίκα. Σαρακατσάνα γυναίκα και γενικά η Ελληνίδα γυναίκα της επαρχίας σε μια πατριωτική οικογένεια ήταν η βάση της οικογένειας. Πραγματικά ήταν ηρωίδα. Αυτό θέλουμε να αναδείξουμε. Παράλληλα την Παρασκευή το βράδυ θα έχουμε και ένα θεατρικό δρόμενο από το Σύλλογο Σαρακατσάνων Νομού Θεσσαλονίκης και ένα καλωσόρισμα από τον τοπικό σύνδεσμο, το Σύνδεσμο Φιώτιδος. Το Σάββατο το πρωί, 10 η ώρα, θα είναι η επίσημη έναρξη του συνεδρίου στο Δημοτικό Θέατρο. Ευελπιστούμε να έχουμε την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εμείς έχουμε την αιγίδα και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Προεδρία, αγκάλια σε αυτήν την προσπάθεια. Και έτσι, για 2 μέρες περίπου, η καρδιά όλων των Σαρακατσάνων θα χτυπάει στην επαρχία, στην περιοχή της Φθιώτιδος. Γιατί, από ό,τι έχουμε μάθει, ήδη τα ξενοδοχεία στην πόλη της Λαμίας έχουν πληρότητα. Θα μιλάμε ότι αρκετοί θα πάνε στην Ιπάτη, θα πάνε στην Καμένα Βούρνα. Εν πάση περιπτώσει, όλη η περιοχή αυτό το διάστημα είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Εμείς από την πλευρά μας κάνουμε το παγκόσμιο συνέδριο και η θεματολογία είναι Σαρακατσάνη, η πορεία και προοπτική στο χώρο και στο χρόνο. Αντικειμενικός στόχος του συνεδρίου ήταν να αναδείξουμε σε επιστημονικό επίπεδο τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις που έχουμε σαν Σαρακατσάνη και γενικά σαν Έλληνες, ούτως ώστε να μπορούμε να τα αναδείξουμε με τον καλύτερο τρόπο και πιστεύουμε ότι θα είναι ένα πολύ καλό συστατικό για τη μετά κρίσεως εποχή στην Ελλάδα. Γιατί όλοι πολύ καλά ξέρετε ότι δεν είναι μόνο οικονομική κρίση, είναι αξιακή. Και αυτές τις αξιακές αρχές ευελπιστούμε να αναδείξουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Σύνδεσμο Σαρακατσανέων Νομού Φθιώτιδος, τα παιδιά της Οργανωτικής Επιτροπής που όλο αυτό το διάστημα δουλέψαμε συλλογικά για να πετύχουμε αυτό που λέμε εμείς σαν Σαρακατσάνοι, σαν Έλληνες. Το εμείς του Μακρυγιάννη, που είναι νομίζω αυτό που πρέπει να έχουμε μέλλον στην Ελλάδα. Να αφήσουμε στην άκρη το εγώ και να περάσουμε το εμείς. Επίσης, η Προεδρία της Δημοκρατίας μας δίνει και ένα άλλο ερέθισμα. Να συστρατευτούμε όλοι σαν Έλληνες σε ένα κοινό σκοπό για να μπορέσει η Ελλάδα μας να έχει αύριο και να μπορέσουν τα παιδιά μας να μείνουν στην Ελλάδα και να έχουν μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι το συνέδριο αυτό να είναι απαρχή μιας καλύτερης συνεργασίας με την τοπική κοινωνία, γιατί κύριε Δήμαρχε, ο εσωτερικός τουρισμός πρέπει να τονωθεί. Και πιστεύουμε ότι όλο αυτό το διάστημα θα τονωθεί ο εσωτερικός τουρισμός. Το τριήμερο που θα είναι η Σαρακατσάνη στην περιοχή της Θεότιδος. Μία από τις παράλληλες εκδηλώσεις είναι ότι έχουμε μία έκθεση φωτογραφίας σε συλλογή του κυρίου Κυροδήμου, η οποία έχει προσφερθεί στο Σύνδεσμο Θεότιδος και θα λειτουργήσει από σήμερα μέχρι τέλος του μήνα στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Λαμιαίων. Έτσι είναι ευκαιρία σε όλους τους δημότες του Δήμου, τους μαθητές και όλους τους ενδιαφερόμενους να δουν από κοντά τη σαρακατσάνικη κουλτούρα.